Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Τρίτη 12 Μαρτίου σήμερα και επιστρέφω μετά από αρκετέ μέρε με ένα βίντεο το οποίο έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε. Καθώ αυτέ τι μέρε ήμουν από λόγω κάποιων σημαντικών εξωαγωνιστικών, θα έλεγα, υποχρεώσεων για το κανάλι. Όμω, καλώ εγώ των πραγμάτων, μέχρι το τέλο τη εβδομάδα θα έχουμε τελειώσει με όλα αυτά τα εξωαγωνιστικά και θα μπούμε ξανά σε κανονικού ρυθμούς με τα live κυρίως με το live το οποίο θα κάνουμε μετά το derby του Σεφ για να δούμε πού βρίσκονται οι δύο ελληνικέ ομάδες και να κάνουμε ένα απολογισμό. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το πιο σημαντικό παιχνίδι τη σεζόν. Το βίντεο αυτό είναι μια πολύ καλή αφορμή για να ξεκινήσει και μια κουβέντα κάτω στο comment section. Θέλω να ακούσω τη δική σα άποψη. Όσο και θα έλεγα οπαδική αν είναι, πώ βλέπετε την αναμέτρηση αυτή, αν τη θεωρείτε το ίδιο σημαντική. Και εγώ να ξεκινήσω δείχνοντα τη βαθμολογία πώ έχει αυτή τη στιγμή μετά από 28 παιχνίδια. Βλέποντα τη βαθμολογία, παρατηρούμε λοιπόν αμέσω πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι στο ειρήνη και φιλία την Πέμπτη το βράδυ. Ο Ολυμπιακός μετά από 28 παιχνίδια έχει 17-11 ρεκόρ και βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας ενώ ο Παναθηναϊκός είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με μία νίκη παραπάνω. Έχει 18-10. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός νικήσει θα έχει 2-0 νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να πιάσουμε τη διαφορά των αγώνων, διαφορά πόντων των δύο αγώνων ή στην περίπτωση που κερδίσει. Ο Παναθυναϊκό θα ξεφύγει με δύο νίκες από τον Ολυμπιακό και πάλι θα είναι δύσκολο μετά για τον Ολυμπιακό να πιάσει τον Παναθυναϊκό στη βαθμολογία. Όχι ακατόρθωτο. Γι' αυτό λοιπόν παραλαμβάνω ότι το παιχνίδι αυτό θεωρώ ότι είναι το παιχνίδι τη χρονιά και για τι δύο ομάδε. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί παράγοντε που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη τη αναμέτρηση. Εκτό φυσικά από την βραδιά στην οποία θα βρεθούν οι δύο ομάδε, δηλαδή από το πώ θα παίξει ο Ολυμπιακό, πώ θα παίξει ο Παναθηναϊκός αν θα παίξει καλή άμυνα ο Ολυμπιακό, την άμυνα που έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, πώ θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκό, πώ θα είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, πώ θα οργανωθεί. Όλα αυτά είναι θέμα βραδιά και θέμα βραδιά. Όμω. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι πρώτον, ας πούμε, η συμμετοχή του Τόμας Γόκαπ. Ο Τόμας Γκόκαπ, ο οποίος έχει πάθει διάστρεμα δεύτερου βαθμού, είναι αυτή τη στιγμή σε μια φάση εντατικής θεραπείας, με τρεις θεραπείες την ημέρα, και σύμφωνα τουλάχιστον με τα λεγόμενα του Γιώργου Μπαρτσόκα, δεν είναι εκτός από την αναμέτρηση, υπάρχει περίπτωση να προλάβει να παίξει απέναντι στον Παναθηναϊκό σε δύο μέρες από τώρα μια αποθεραπεία ρεκόρ θα έλεγα από ένα παίχτη όμως ο οποίος είναι πραγματικά ρομπότ. Ε, δεν ξέρουμε επειδή έχει πάθει ένα διάστημα δεύτερου βαθμού, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι δεν ξέρουμε δηλαδή αν θα επιστρέψει και θα μπορεί να προσφέρει σε ένα σε επίπεδο αυτό είναι ένα ερωτηματικό στο οποίο δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση όμως η παρουσία του και μόνο νομίζω ότι θα λειτουργήσει ε, καταλυτικά. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι ο τελικό του κυπέλου. Ναι, ο τελικό του κυπέλου. Γιατί? Γιατί με τι δύο ομάδε να είναι πάρα πολύ κοντά πλέον σε επίπεδο δυναμικότητα, να μην έχουμε δηλαδή τα περσινά και τα προπέρσινα φαινόμενα, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το μάθημά του από τον πρόσφατο τελικό κυπέλου, στον οποίο ο Ολυμπιακό ήταν πολύ καλύτερο και κέρδισε δίκαια, και αναμένεται να βγάλει αντίδραση. Τώρα, το πόσο μεγάλη και πόσο αποτελεσματική αντίδραση θα μπορέσει να βγάλει ο Παναθηναϊκός σε ένα μάτσο το οποίο γίνεται στο ΣΕΦ, αυτό απομένει να το δούμε. Όμω, ο Ολυμπιακό θα πρέπει να επαναλάβει την καλή του απόδοση, ελπίζοντα ο Παναθηναϊκός να είναι το ίδιο κακό, κάτι το οποίο δεν νομίζω να ισχύσει σε αυτήν την αναμέτρηση. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα έχουμε μετά το τελικό κυπέλου μια πολύ πιο κλειστή αναμέτρηση. Δύο ομάδε δηλαδή να μάχονται για την νίκη μέχρι και τα τελευταία λεπτά. Με τον Παναθηναϊκό να είναι τρίτο και τον Ολυμπιακό πέμπτο αυτή τη στιγμή, είναι πολύ πιθανόν, αρκετά πιθανό θα έλεγα, να δούμε τι δύο ομάδε να τερματίζουν στι θέσει 4 και 5. Οπότε θα έχουμε μια σύγκρουση ανάμεσα στι δύο ελληνικέ ομάδε στην φάση των 8, στο top 8. Κάτι που εγώ απέφχομαι, κάποιοι άλλοι θέλουν να το δουν, γιατί θα έχουμε μια ομάδα σίγουρα στο Final Four, όμως εγώ θεωρώ ότι μόνο κακό θα κάνει ακόμα και στην ομάδα που θα περάσει και θα φτάσει στο Final Four. Αυτό το σενάριο ενισχύεται ιδιαίτερα από το γεγονός ότι η Μονακό η οποία βρίσκεται ανάμεσά του αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση έχει πάρα πολύ ευνοϊκό πρόγραμμα. Έχει το πιο εύκολο πρόγραμμα από όλες τις άλλες ομάδες αυτή τη στιγμή δεν πιάνω καν τη Real Madrid. Έχει και από τη Real Madrid πιο ευνοϊκό πρόγραμμα, αλλά δεν την πιάνω τη Real Madrid γιατί θέλει απλά τρει νίκε για να πάρει την πρωτιά. Έχει τώρα ένα παιχνίδι με την Alba, το οποίο εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει και στη συνέχεια έχει δύο παιχνίδια εντό έδρα: ένα με την Ολύμπια Μιλάνο και ένα με την Βαλένθια. Ενώ στη συνέχεια θα παίξει με τη στη Λιόν. Ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό είναι σχετικά εύκολο. Βέβαια, υπάρχει ο παράγοντα του γαλλικού ντέρμπι, ο οποίο μπορεί να το κάνει πιο δύσκολο. Κλείνει τη σεζόν με άλλα δύο παιχνίδια εντό έδρα απέναντι σε Ζάλγκη και Μπάγεν, τα οποία και τα δύο έχει στα χέρια τη και μπορεί να πάρει εύκολα. Δηλαδή, θεωρητικά ξαναλέω, η Μονακό μπορεί να κάνει το απόλυτο από εδώ και μέχρι το τέλο τη σεζόν. Οπότε λοιπόν το σενάριο για τις θέσεις 4 και 5 είναι πάρα πολύ πιθανό. Αυτά είναι κάποια Σημεία στα οποία έχουμε σταθεί πάρα πολλές φορές και στα live. Βέβαια, δεν βλέπουν όλοι τα live, οπότε καλό ήταν που κάνουμε αυτό το βίντεο και τα αναφέρω και πάλι. Γιατί, Γιατί θέλουν να ξεκινήσει η κουβέντα από κάτω. Είναι ένα βίντεο το οποίο έπρεπε να γίνει και να ξεκινήσει η κουβέντα πριν το match, οπότε γι' αυτό μπήκα στο στούντιο. Θα έχουμε ξαναλέω ένα live μετά το παιχνίδι, όχι το βράδυ του παιχνιδιού μετά το παιχνίδι, ίσω την επόμενη μέρα, ίσω τη μεθεπόμενη, ίσως Παρασκευή, ίσω Σάββατο θα το δούμε αυτό. Και από αυτό το παιχνίδι θα μπορέσουμε πλέον να βγάλουμε σημαντικά συμπεράσματα. Δεν θα κρυθεί όλη η σεζόν, η υπόλοιπη, τα τελευταία παιχνίδια και η θέση των ομάδων από αυτό το παιχνίδι, αλλά κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα μα δώσει κάποιε κατευθύνσει για το πού μπορούμε να υπολογίσουμε τι δύο ελληνικέ ομάδε. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλο του βίντεο. Αν σα άρεσε και αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, πατήστε ένα like. Το sub νομίζω το ξέρετε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Χαιρετώ.